Παιδιά, σαν σήμερα το 1965, ναι, η Sony παρουσιάζει τη νέα εφεύρεσή της, 1965, ναι, το βίντεο. Πρώτη τιμή, video player, πώς να το πω. Η πρώτη τιμή ήταν 995 δολάρια, 1000 δολάρια. Σήμερα με 30 δολάρια βρίσκεις, νομίζω. Ναι, ναι. Τέλεια. Όπως κάποτε εκείνη την εποχή περίπου είχε φτιαχτεί και η πρώτη στην Σοβιετική Ένωση τότε, είχε φτιαχτεί η πρώτη φορητή τηλεόραση. 238 κιλά. Φορητή κατάλληλα. Είδε όλη η οικογένεια σηκώνανε με κάτι μαόνια, Χριστέ μου, κάτι ξύλα, κάτι Χριστέ. Εγώ καιρός. Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας σε ουσιαστικά θέματα, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητάς σας θα εκτιμηθεί 8,5. Α, ναι, αλλά δεν μου τα λες όλα καλά. Μια χαρά στα λέω. Μου το λες όλα καλά, αλλά η βαθμολογία μου βάζει είναι για τον... Για τον... Για τον... Για τον... Για τον Μιχάλη. Για σένα, ειδικά. Μάγκη, εσύ. Ναι. Καλημέρα, Μάγκη μου, τι κάνεις. Σε παρακαλώ, υπομονή σήμερα με αυτόν εκεί πέρα που βρίσκεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μια υπομονή, Μάγκη μου, θα περάσει. Εντάξει, ποιο είναι, ο δίπλα σου, πώς τον λένε. Κατερίνα. Α, η Κατερίνα είναι δίπλα σου. Κάνει υπομονή. Όχι, ήρθε, μου λέει το κινητό, λέει μαζί. Μαζί το έχω, λέω. Έτσι, μπράβο. Τι, η Κατερίνα, τι ρόλο βαράει, τι είναι αυτή. Η Κατερίνα, πρωί-πρωί ακόμα δεν ξύπνησε, άρχισε τις φάρσεις, μου φαίνεται. Ναι. Σε παίζει, Κατερίνα, σε παίζει. Πάντα. Εντάξει, λοιπόν, πού πάτε τώρα και οι δυο μαζί, πάτε κάπου ή. Στη δουλειά είμαστε, δουλειά είμαστε. Ήδη. Ναι. Με συγχωρείς, κάνετε η δουλειά, είστε υπάλληλοι ή είναι δικιά σου δουλειά. Υπάλληλοι στο νοσοκομείο. Α, σε ποιο. Λάρισα. Στη Λάρισα. Λάρισα. Ποιο είναι το νοσοκομείο να πω καλημέρα, να στείλω καλημέρα. Πανεπιστημιακό. Σας παρακαλώ το πανεπιστημίο. Τις Λαρίσεις. Εκεί να πηγαίνετε να σας κόβουν, να σας φάζουν. Είναι μια χαρά. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Α, παιδιά, σήμερα έχει αυτό το πράγμα. Έχω 4,5 κομμωτήριο. Α! Στη Γλυφάδα. Θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Ωραίο. Και θα κάνω και πεντικιούρ. Έτσι, ενημέρωσέ μας τι θα κάνει. Λοιπόν, παρακαλώ. Να βάψω το μικρό δάχτυλο. Τι είσαι ο Μπέκαμ. Ρε Μιχάλη. Τι χρώμα θα το έβαφες. Σιέλ. Σιέλ. Καλοκαιρινό. Ξεφύγει μου φαίνεται. Εντελώς. Συμμαζέψου. Συμμαζέψου άντρα. Οπ. Στρατιωτικός νόμος. Ναι, για πες μου για το μόρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Κατεβαίνει ο μέσος όρος σιγά σιγά. 10 φτάσαμε. 10. Από 16-10. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τους άντρες. Ναι. Όλες οι συνθήκες αυτές τους αγχώνουν και δεν μπορούν να είναι πλήρως αποδοτικοί. Άκουμε, αγαπητέ Γιώργιο. Ναι. Τι προτείνω, όταν μας λέει τέτοια να μην συμμετέχουμε στη συζήτηση, διότι αυτά έχουν, είναι πεπερασμένα πια. Δεν ευθυνόμεθα εμείς για την πτώση του μέσου όρου. Γιατί ρε παιδιά, σας αντιθέτως είμαστε αυξητικοί. Θέλετε να μου πείτε. Ξέρω ότι με νοιάζει να πάνε και μετράνε διάφορους. Θέλετε να μου πείτε ότι εσάς δεν περνάτε αυτές τις περιόδους, δεν περνάτε οτιδήποτε. Εμείς είμαστε μονίμως στο άγχος, αλλά εμάς μας βγαίνει ανάποδα. Σας βγαίνει ανάποδα. Τι ξέρεις του κανόνες. Πίτσα με το μέτρο. Σιγά, Χριστιανέ μου, πίτσα με το μέτρο. Πρωί-πρωί μα πετάγονται οι πίτσες εδώ. Στο κεφάλι. Τι λέτε. Πάω να ενημερώσω ιατρικά. Ναι, καλά. Και καταλήγουμε στην πίτσα με το μέτρο. Πείτε μου εσείς μετά από αυτό. Ένας φίλος μου, έχω καιρό να τον. Δεν μιλάμε συχνά. Ναι. Λέω πώς σου φαίνεται η εκπομπή. Μου λέει περνάνε τα παιδιά από πάνω. Λέει εντάξει, είσαι μια χαρά. Οκτώ. Αποτελεί κοσμοπολίτικο και σοφιστικέ προορισμό. Ο ολόλευκος οικισμός της χώρας αποτελεί το στολίδι του νησιού. Γνωστές παραλίες του νησιού είναι ο Κάμπος, η Πέτρα, η Άσπρη παραλία. Έχει και παραλία γυμνιστών, το Πλαγκί. Από εκεί ήταν και μία πρώην συνεργάτη μου, Μαριέτα. Στο νησί επικρατεί ατμόσφαιρα ηρεμίας και κατάνοιξης. Στα αξιοθέατα του νησιού, η Ιωάννα περιλαμβάνει το σπίτι του Εμμανουήλ Ξάνθου, καθώς και ο βράχος της Καλικατσού. Εκεί βρίσκεται, στο δίνω τώρα εντελώς, και το σπήλαιο της αποκάλυψης. Στο νησί πηγαίνει πολύ συχνά ο τραγουδιστής David Bowie. Πήγαινε. Το 1981 το ελληνικό κράτος ανακήρυξε το νησί ως ιερό. Και το νησί ανοίξει τα δωδεκάνησα. Έλα, πες μας ποιο είναι. Είναι η Πατμό. Βέβαια. 31.000 γιαγιάδες κατάφεραν να σπάσουν το ρεκόρ για το μαζικότερο χορό που έγινε ποτέ σε πλατεία, ναι, στη Σανγκάη και σε 4 ακόμα πόλεις. Χάρισαν θέαμα με τις όμορφες κινήσεις τους και απέκτησαν επάξια μια θέση στο βιβλίο Guinness στην πλατεία και σε μία της πλατείας του Πεκίνου. Ναι. Ήταν και ένας. Ήταν ο πιο πλούσιος της περιοχής, ρε παιδί μου. Ένας κύριος πλησιάς, να μας πει καλημέρα. Καλημέρα, έχω πρόβλημα. Κάτω του σπίτι του γινόντουσαν όλα αυτά. Λέει στη γυναίκα του αυτό. Τι θέλουν οι κυρίες από κάτω γάμα το. Του λέει αυτή. Α, όσες είναι η χωσιά. Καλή, είναι όμορφες, είναι την γιαγιά. Πώς εσύ. Μη μιλάς, μη λες συχάματα, του λέει αυτή. Να η τουρά σου λέει βιντουλιο. Άκου να δεις, πάρε ένα τηλέφωνο να τις μαζέψουμε, δεν μπορώ τις γκριές από κάτω. Μανεγανά σύχιου βιντουλιο. Δεν πω, δεν λέγεται αυτό, συνάδελφε. Ουάχου σύρου χουσόνο.
Μα δεν μπορώ. Γιατί τα μιλάει ωραία. Μα δεν μπορώ, λέει, να επέμβω. Και τη λέει αυτό. Ωρα σου χιν, σου γουριόλιουα! Φέρε μου εδώ ένα μπετόνι, πετρέλαιο. Λέει αυτή. Α, ούτσι νάι. Τι να το κάνει. Ωρα χτα, σου μουριό, τουρό σκουπίδε χαλούλουα! Φέρε μου και ένα στουπί να το βρέξω, να το βάλω φωτιά του, το πετάξω. Βασίλειος Κοφτέτσος. Θα πάω στον Άγιο Όρος σίγουρα με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Αφού είναι το Άββατο, δεν πας με γυναίκες μέσα. Με τρελαίνεις. Ρε Μιχάλη. Έλα. Στο Πεκίνο, Μιχάλη μου, πριν από λίγες μέρες βρέθηκε ο Ηλίας Ψινάκης έπειτα από πρόσκληση της κινέζικης κυβέρνησης. Με τον μπήκε μέσα, είπε η κινέζικη κυβέρνηση. Να, ήρθε η τρελή από την Ελλάδα. Τώρα παρακαλώ, καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή, ποια είστε? Η Μαρίνα είμαι. Χαίρομαι, Μαρίνα, που μιλάω μαζί σας. Πώς είστε, είστε καλά? Είμαστε καλά. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας κρατάτε πάρα πολύ ωραία παρέα. Ευχαριστούμε. Όλα τα πρωινά, δηλαδή μας κάνετε στη διάθεση. Και στο τέλος σου αφήνω την Τσιμπούλκοβα. Πώς? Πώς την είπες? Τσιμπούλκοβα. Μη με πορώνεις πρωί-πρωί. Τι είναι αυτή, τι δουλειά κάνει? Η Ντομινίκα Τσιμπούλκοβα. Γεμίζει το στόμα, θέλω. Τσιμπούλκοβα. Πού βρέθηκε, Μιχάλη μου? Στη Σαντορίνη. Ναι. Ερωτευμένη και μαγεμένη με τον Ισίτο Κυκλάδο, δηλώνει η διάσημη ταινίστρια Ντομινίκα Τσιμπούλκοβα. Η οποία ξεκίνησε τα. Τα μπάνια της. Βεβαίως από τη Σαντορίνη. Πάπο βρήκα καινούρια. Συγγνώμη που ποστάρω τόσο πολύ, λέει, τις φωτογραφίες από το όμορφο αυτό νησί, αλλά είναι πολύ φωτογενές μέρος. Και αξίζει όλα τα. Τα εύσημα μου. Τα η Τσιμπούλκοβα, Μιχάλη μου, σε άλλες φωτογραφίες απολαμβάνει ένα παγωμένο τσάι. Αυτή είναι πολύ γνωστή. Και φυσικά. Η Τσιμπούλκοβα! Μην τρελαθώ! Δεν έχει αφήσει. Εννοώ. Τι! Τενίστρια, ναι. Τενίστρια. Μπάλα. Δεν έχει αφήσει μπαλάκι για μπαλάκι. Έτσι. Να σας πω κάτι. Επειδή όλοι γελάτε πρόστιχα, δεν ξέρω πού πάει το μυαλό σας. Ναι. Έχετε κακό τρόπο σκέψης. Ναι. Για μίλησε μας για τον δικό Good σου. Good morning, στην Τσιμπούλκοβα βρίσκεται ακόμα εδώ. Σιγά, όταν το συγκεντρώ. Τι ταράζουμε. Τον ταράζεις. Τι σε αγρίζει. Τον είδες, πετάχτηκε. Θέλετε να κάνετε μία εξέταση να δείτε γιατί, εσείς οι άνδρες, γιατί έχετε νυχτερινές. Στήσεις. Ο γιατρός θα σας χορηγήσει. Υπάρχει μια βαλίτσα σε μέγεθος χαρτοφύλακα, στην οποία υπάρχει μια ειδική συσκευή και μια θήκη. Είσαι σπίτι σου, έχεις τη βαλιτσούλα που θα σου δώσει ο γιατρός. Τοποθετείς μπαταρίες στη συσκευή κάθε βράδυ. Θέλει καινούργια μπαταρία. Ωραία. Δέστε σταθερά την θήκη στο μυρό σας στο μπουτί. Ναι. Και τοποθετήστε τη συσκευή μέσα σε αυτή τη θήκη. Τοποθετήστε τον δακτύλιο που γράφει base στη βάση του. Ποιου. Ναι. Και μετά υπάρχει ένα άλλο που γράφει tip στην κορυφή του. Σαν το ρόμποκοπ. Έχει ένα κουμπί που λέει on off. Το βάζει στη θέση on. Θα νιώσετε τους δακτύλους να κινούνται και να προσαρμόζεται στο πέος σας. Και κοιμάσαι, ξυπνάς το πρωί, το πας στη θέση off. Όλο το βράδυ σου μετράει γιατί. Δεν σου κάνει μετρήσεις. Με σκούν, δηλαδή, τώρα, γιατί θα πρέπει να θεραπεύσετε την νυχτερινή στήση? Εγώ δεν το καταλάβω. Δεν το καταλάβω. Δεν το καταλαβαίνω. Είσαι αγόρι ή γυναίκα? Δεν ξέρω. Α, το ψάχνεις. Σε καθόδον. Στο ψάξιμο. Είμαι στο ψάξιμο. Κατάλαβα ποιο θα τραγουδήσεις. Όταν γεράσεις είσαι απλός και πιο υγιής. Όταν θυμηθείς όλους τους κινδύνους σου που ήρθαν. Για όλα όσα έχασα από σένα. Πες μου που χάθηκαν όλα. Οχ, οχ, οχ. Μωρό μου θα σε χάσω. Πες μου. Θα χαθείς. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος? Η Γιωβάνα είμαι. Η Γιωβάνα. Γιωβάνα. Για πες μας, Γιωβάνα. Από το Γιώτα και από το Άννα είναι. Και και το Βαρβάρα, αλλά. Τέλειο, Γιωβάνα. Εγώ μπλέξι με τρελέ. Για πες μας, Γιωβάνα, ποιο ήτανε? Είναι το Lost and You από την LP. Lost and You από την LP. Αγαπητοί, ξύλο και καράτε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Κινέζος επιχειρηματίας πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικούς για το γνήσιο της υπογραφής του. Σκηνές απείρου κάλους εκτελήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας όταν Κινέζος επιχειρηματίας πήγε να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του. Μια τυπική διαδικασία που συνήθως διαρκεί μερικά λεπτά μετέτρεψε σε ρινγκ το αστυνομικό τμήμα. Κατά τους αστυνομικούς, ο Κινέζος επιχειρηματίας αντιστάθηκε όταν επιχείρησαν να εξακριβώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του και τους επετέθηκε με καράτε. Κάποια στιγμή αυτό λοιπόν. Πώς είπαν ο καράτε, ρε καρακής, του λέει ο δικός μας. Ρε, στο διάλογο, ρε χάλια πάλι, κάτσε κάτω. Ναι, μην μεταφράζω. Πετάγεται η γυναίκα του και πάει την κόμενα. Ω, νήσι τύχο χασας, μολεάκι. Ρε, ηλίθιε, μην του μιλάς έτσι. Μην του μιλάς έτσι, είπε αυτής. Αυτός δεν επέμενε. Ο επιχειρηματίας συνελήφθηκε και κατηγορείται για αντίσταση κατά της αρχής. Γιατί άρχισαν και πέφτανε τίποτα σφαλιάρες. Σου πω εγώ τώρα, τώρα, να σου πω εγώ. Και ξανά και πέφτανε οι πρώτες σφαλιάρες και κλωτσίματα. Φώναζε η άλλη από μέσα. Ωραία, ασά!
Κάποια στιγμή εκεί στο απάνω στο ΑΣΑ του καταστρέφει και τα γυαλιά του ηλίου που φορούσε στο κεφάλι του ένα αστυνομικό και του την έδωσε. Τώρα θα σου σε ξέρω εσένα, κάπου σε ξέρω. Είσαι το πρωί με τον Τζαουσόπουλο, δεν είσαι εσύ, ναι. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.